Σε αυτήν ο Ιερός Ευαγγελιστής μας περιγράφει τον παράδοξο τρόπο με τον οποίο εκείνοι που μετέφεραν τον άρρωστο επειδή το πλήθος του κόσμου τους εμπόδιζε να πλησιάσουν τον Κύριο μέσα στο σπίτι που δίδασκε, ανέβηκαν στη στέγη του σπιτιού, ξεσκέπασαν ένα τμήμα της και από εκεί με σκοινιά κατέβασαν το παραλυτικό μπροστά στον Κύριο. Και τότε εκείνος ειδών την πίστην αυτών, όταν είδε την πίστη τους, του παραλυτικού και εκείνων που τον μετέφεραν, είπε στον παραλυτικό, «Θάρση τέκνον, αφέοντες οι αμαρτίες σου. Έχε θάρρος, παιδί μου, σου έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες». Μόνο ο Ευαγγελιστής Ματθαίος καταγράφει αυτά τα ενθαρρυντικά λόγια, «Θάρση τέκνον». Γιατί όμως τα είπε ο Κύριος, διότι ο παραλυτικός αγωνιούσε μήπως δεν τον δεχόταν ο Κύριος εξαιτίας των αμαρτιών του, οι οποίες ήταν η αιτία της παραλυσίας του. Ο Κύριος όμως τον ενίσχυσε χρησιμοποιώντας μάλιστα έναν τρυφερό χαρακτηριστικό, «Παιδί μου». Έτσι μας δέχεται πάντοτε όλους, γι' αυτό και εμείς ας μη διστάζουμε λόγω των αμαρτιών μας να καταφεύγουμε στο Κύριο και να Του διατυπώνουμε τα αιτήματά μας. Ο Κύριος πράγματι προκαλεί δέος σε όποιον το πλησιάζει με συνέστηση, διότι είναι ο Πανάγιος και Παντέλειος Θεός, αλλά είναι και ο πράος και ταπεινός στην καρδία, ο προσινής, ο φίλος των αμαρτωλών. Μόνο να το πλησιάζουμε με πίστη, με εμπιστοσύνη στην αγάπη Του, με διάθεση να υπακούσουμε τις εντολές Του. Να, το πλησιάσουμε με μετάνοια για τις αμαρτίες μας, τότε μας θεωρεί οικείος Του, παιδιά Του, ακόμη και εμάς τους αμαρτωλούς. Τίποτε άλλο δεν ελκύει το έλεος του Θεού στη ζωή μας, όσο η ταπείνωση, η συντριβή, η συνέστηση των αμαρτιών μας, η διάθεση διορθώσεως. Και τότε θα ακούμε και εμείς τη γλυκύτατη φωνή, τον ενθαρρυντικό λόγο που διαλύει κάθε σύννεφο απελπισίας, «Θάρση τέκνον, έχε θάρρος, παιδί μου». Ο Κύριος στη συνέχεια, αποστομώνοντας τους γραμματείς που τον κατηγορούσαν από μέσα τους ως βλάσφημο, είπε στο παραλυτικό, «Εγερθείς άνων σου την κλίνη και είπαγε εις τον οίκον σου, σήκω όρθιος, πάρε στους ώμους σου το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Και εγερθείς απήλθεν εις τον οίκον αυτού και πράγματι εκείνος σηκώθηκε και πήγε στο σπίτι του. Ένα πρόσταγμα, ένας λόγος και αμέσως έγινε πράξη». Είπε ο Κύριος, «Σήκω και πήγαινε». Και όντως σηκώθηκε και πήγε όπως τον διέταξε ο Κύριος, αμέσως, τόσο εύκολα. Αυτή είναι η δύναμη του Θεού μας, άπειρη, τέλεια, θαυμαστή. Με τη λογική δεν μπορεί κανείς να κατανοήσει πώς αυτή ενεργεί. Μόνο με την πίστη την αντιλαμβάνεται και τη γεύεται στη ζωή του. Με τέτοια διάθεση να καταφεύγουμε σε εκείνον, στον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών, με πίστη όχι μόνο στην αγάπη και στην κατάβασή του, όπως επισημάναμε παραπάνω, αλλά και στην άπειρη δύναμή του. Να του αναφέρουμε το πόνο μας, τη δυσκολία μας και εκείνος τα απαντά, κατά το συμφέρον βέβαια της ψυχής μας. Διότι δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο στο Θεό, κανένα εμπόδιο, ανυπέρβλητο, καμία ασθένεια ανίατη, προστάζει και γίνεται αμέσως. Τα παρόντα πλήθη είδαν και θαύμασαν και δόξασαν το Θεό, τον δόντα εξουσίαν τη αύτη της ανθρώπης, δόξασαν το Θεό, ο οποίος έδωσε μέσω του Χριστού τέτοια δυνατότητα στους ανθρώπους, δηλαδή του να συγχωρούνται οι αμαρτίες και να θεραπεύονται με ένα λόγο
αθεράπευτες αρρώστιες του σώματος. Όσοι είδαν το θαύμα και δεν ήταν τυφλωμένοι από τη ζήλια όπως οι γραμματείς, χάρηκαν, διότι δόθηκε στους ανθρώπους τέτοια δυνατότητα, τέτοια χάρη. Χάρηκαν και δόξασαν τον Θεό. Τέτοια βέβαια θαύματα γίνονται και σήμερα στην Εκκλησία μας. Θεραπεύονται πολλοί από ποικίλες αρρώστιες και όλων μας συγχωρούνται οι αμαρτίες στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Μεγάλοι εγκληματίες μετανοούν και σώζονται. Άνθρωποι άθεοι και ασεβείς βρίσκουν τον δρόμο της σωτηρίας. Πολλοί φθονεροί σαν τους γραμματείς χλεβάζουν και ειρωνεύονται την Εκκλησία σε αυτές τις περιπτώσεις. Εμείς όμως ας δοξάζουμε τον Θεό ολόψυχα, που και στην εποχή μας ενεργεί μεγάλα θαύματα μέσω των Αγίων Του και επιτελεί τόσες νεκραναστάσεις ψυχών με τη μετάνοια και την ειλικρινή εξομολόγηση. Αμήν.